Βλέπω ένα έντονο κοινό σήμερα, ποδοσφαιρικής φύσεως. Είναι σαν να έχει big goal, γιατί ξεκινάει ο τροχός της τύχης. Και αυτά είναι απλά το ζέσταμα, γιατί όταν βγαίνει το κορίτσι, πέφτουν οι κερκίδες κάτω. Τζούλια Νόβα! Κατάλαβες, με τα ροζ. Ροζουλίτσα. Τζουλιά, και σήμερα είσαι πάλι χάλια αυτού σου, κοπελάρα μου. Πάμε να παίξουμε αμέσως. Και να ξέρεις... Είσαι πολύ ξινούλης σήμερα. Τι να κάνω, βρήκα πάτημα τώρα εγώ εδώ. Κοίτα τι κοπελάρες έχω σήμερα μαζί μου. Λιλιάνα, Νατάσα και Σμαράγδα. Δεν μπορεί να πεις. Τι άλλο θα. Εντάξει, αυτά είναι παιδιά, υπάρχουν οι ατυχίες στον χώρο μας. Εντάξει, να πας στη δουλειά. Σε λυπόμαστε όλοι. Έχεις Τζούλια Νόβα, κοιτάς από εδώ, βλέπεις τις κοπελάρες, λες πω χάλια θα περάσουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε κυρίες μου, πάμε για παιχνίδι αμέσως. Λεξομαχία νούμερο 1 για 50 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρόσωπο. Πάμε κοριτσιά. Η πρώτη που θα βρει το πρόσωπο μου το λέει εμπιστευτικά. Άντε, Μαράγδα, πες να τα ακούσουν όλοι μαζί. Ράνια Θρασκιά. Ράνια Θρασκιά. Μπράβο. Και έτσι η Σμαράγδα μόλις κατάλαβε πως βγαίνουν εύκολα 50 ευρώ και σειρά προτεραιότητας και πάμε πρώτο γύρο. Εκεί εσύ Σμαράγδα μου θα παίξεις πρώτη. Τζούλια Νόβα κατηγορία νούμερο 1. Θα ψάχνετε να βρείτε για κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Κάπου στο σπίτι είναι η κατηγορία μας. Κοιτάμε τον πίνακα, εμφανίζονται οι λέξεις και η Σμαράγδα γυρίζει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο πράσινος δείκτης που είναι της Μαράγδας σταματά στα 20 ευρώ και μου λέει το πρώτο σύμφωνο... Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Με ένα ΤΑΦ 20, με δύο ΤΑΦ 40 και το καθεξής. Ένα. Είναι ένα δειλό, ωραίο ξεκίνημα. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να βρεις με ένα γράμμα τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, αλλά καμιά φορά παπ σου έρχεται κατραπακιά. Το έχεις. Ας ξαναγυρίσουμε. Τι είναι αυτό εδώ, γυαλί για να τα βλέπεις καλύτερα. Θα το ελέγξω ή γυρίσεις εσύ. Εντάξει. Κάνω εγώ ένα έλεγχο. Τικών. Έτσι, με ρολόι παρακαλώ η συνέχεια. Φεστίνα. Για να αποκτήσεις ένα γυναικείο ρολόι 165 ευρώ, θέλω να πετύχεις ένα σύμφωνο. Το Σίγμα. Σούπερμαν. Μπράβο σου. Ένα ρολόι, Φεστίνα. Στα χέρια σου, Σμαράγδα μου, εάν λύσεις το γρίφο και αν πας στο τελικό, το ρολόι αυτό θα γίνει δικό σου και θα καμώνεσαι και θα κάνεις, κοιτάξτε εγώ τι κέρδισα, τροχό της τύχης και τέτοια. 195 ευρώ. Η συνέχεια είναι δική σου, το λέω γιατί μπορεί το ποσό σου να είναι πάνω από τα 100, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις ένα φωνήεν, διότι τα περισσότερα χρήματα είναι το ρολόι. Οπότε θα ξαναγυρίσεις. Και αυτή τη φορά θα σταματήσεις τη δεύτερη ευκαιρία και αυτό είναι υπέροχο για σένα, γιατί μπορείς να πάρεις δωρεάν φωνήεν, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, συνεχίζουμε με το ίδιο μοτίβο. Μπορώ να πάρω φωνήεν. Βεβαίως. Τσάμπα, εγώ, κοίτα, εγώ, φίλος, βρει. Το αλφα. Έλα, είναι καλή αυτή. Τα βρίσκει όλα. Τα βρίσκει όλα η Σμαράγδα. Τι ωραίο όνομα αρέσει η Σμαράγδα. Αλλά αυτό λένε συνέχεια, αυτό δεν είναι πρωτοτυπία. Θα τον ωραίο να πει πώς λένε. Ναι, να σου λένε, ξέρω πώς λένε. Σμαράγδα, χάλια. θα έχει μια πρωτοτυπία. Δεύτερη ευκαιρία για σένα που έχει πάρει μονότρεμα τον πρώτο γύρο και δεν αφήνει να δούμε τα άλλα κορίτσια ποτέ. Τι συμβαίνει με σένα. Κορίτσια. Η Σμαράγδα δεν παίζει καλά, δεν παίζει καλά. 195 ευρώ, ισχύουν τα ίδια. Σμαράγδα μου, πρέπει να γυρίσεις εκτός αν το βρήκες. Όχι, θα γυρίσω. Δεν το βρήκες. Για λόγω τετρό. Ποιο γραμματάκι θα μας πεις. Το κάπα. Δεν χάνει γράμμα, παιδιά, η Σμαράγδα. Δεν χάνει γράμμα. Με 275 ευρώ, μπορείς να πάρεις ένα φωνή, εάν θες, θα σου μείνουν 175. Εάν δεν θες, γυρίζεις και ανεβάζεις το ποσό σου. Αμάρε, Μαράγδα, κάθε φορά όλο και πιο ψόφια το γυρίζει. Τι κουράστηκε κιόλα. Oh, έχουμε άλλου τόσου γύρου. 20 ευρώ. Το ρο. Δεν χάνει γράμμα, λέμε. Δεν χάνει γράμμα. Τα έχει βρει όλα.
Έχει βρει όλα τα γράμματα. Εμείς έχουμε βρει όλο το γρίφο σχεδόν. Αλλά η Σμαράγδα δεν τον έχει βρει ακόμη. Έτσι αισθάνομαι. Δεν τον έχω βρει ακόμα. 3-15. Σμαράγδα, μπορείς να κινηθείς με δύο τρόπους. Να πεις κάτι γυρίζοντας τον τροχό ή να πεις κάτι αγοράζοντας ένα φωνή. Θα αγοράσεις ένα φωνή. Ωραία. Το γιώτα. Και πώς να χάσεις. Και πώς να χάσεις, πες μου. Και πώς να χάσεις. Τελειώσαν τα λεφτά, Σμαράγδα, πάπαλα. Δεν μπορεί να πάρεις φωνή, εντά. Ό,τι έχεις είναι ένα ρολόι, αυτή είναι η πρίκα σου και κάτι ψηλά. Εάν δεν το λύσεις, πρέπει να ρισκάρεις άλλη μια φορά. Μέχρι τώρα σε πάει καλά, το ξέρω. Μέχρι τώρα. Αλλά ρίσκω. Για να δούμε. Για να δούμε και ένα μεγάλο ποσό που δεν έχουμε δει ακόμα. Πάμε, παιδιά, για τη Σμαράγδα μας. Τι θα φέρει τώρα. Α, για άλλα 50. Κοίταξε, για τα δικά στα κυβικά, το 50 είναι ένα τεράστιο ποσό. Με τα 20 μας έχει φέρει. Το μη. Μάικλ. Ούτε τώρα το έχεις βρει. Το βρήκα. Τι σημαίνει αυτό, ότι, θα το πω. Ότι το λες και εισπράττεις 3-15 μεταξύ των οποίων και ένα ρολόι φεστίνα. Mm-hmm. Αυτό δεν μου λες. Ναι. Χαίρομαι που μου το λες, αλλά πρέπει να το ακούσω ολοσωστά. Ένα γράμμα να κάνεις λάθος, πέταξε το πουλάκι. Mm-hmm. Κασετίνα. Με μαχαιροπύρουνα. Έχεις παντρευτεί. Όχι ακόμα. Και πού τα ξέρεις αυτά εσύ. Κάτι κάνω. Κυρίως για όσους έχουν παντρευτεί, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μπορεί στο πατάρι να έχουν και 4 κασετίνες με μαχαιροπύρουνα, αλλά η Μαράγδα δεν είναι από αυτούς γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Μόλις τσέπωσες ένα ρολόι φεστίνα, το παίρνεις μαζί σου εάν φτάσει τελικό και μια δεύτερη ευκαιρία και 365 ευρώ. Είσαι πρωτοπόρο, μπράβο. Πες μου, τι σε έφερε εδώ. Ποιος σε τσίγκλησε, ρε παιδί μου, ποιος σου λέγε πάμε, τα βρίσκεις στο σπίτι όλα. Ποιος. Η μαμά μου. Η μαμά ήρθε, όχι, εσύ ήρθε μόνο. Όχι, πέθα. Σε τσίγκλησε η μαμά και δεν έφερε τη μάνα σου μαζί. Δεν κάνω έκπληξη. Α, δεν το ξέρει. Όχι. Μητέρα, ήρθε το κορίτσι. Είναι εδώ επιτέλους. Με τι ασχολείσαι. Είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Ναι, τι, αυτή είναι η αντικειμενό. Μια εταιρεία με ιατρικά είδη. Ιατρικά είδη. Mm-hmm. Στιθοσκόπια και τέτοια πράγματα. Τα πάντα όλα. Δεν έφερε κάτι όμω ένα πιεσόμετρο, κάτι χρειαζόμαστε μερικέ φορέ. Έχουμε grand guignol finale. Δεν έφερε. Την επόμενη φορά. Καλή επιτυχία, Σμαράγδα μου. Καλά. Και εδώ η Νατάσα. Με τι ασχολείσαι. Δουλεύω σε μια ποτοπία. Α, δοκιμάζετε κιόλα. Ναι, βέβαια. Πριν τα δώσουμε, δοκιμάζουμε. Πριν τα δώσουμε, δοκιμάζουμε. Τι ωραία δουλειά είναι αυτή. Μάλιστα και υπάρχει περίπτωση να φεύγουν το βράδυ από εκεί πάλι ξέρει το στυλ. Με αύριο και έτσι. Είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Συγκρατημένοι, δεν πείτε τόσο πολύ. Όχι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, εύχομαι και σε εσένα. Και γνωρίζουμε και την Λιλιάνα, η οποία είναι εδώ, χαμογελαστή. Ούτε αυτή έπαιξε ακόμη. Έχει πίσω ένα κοινό, έχουν έρθει 200 άνθρωποι για σένα, οι φίλες σου. Μόνο 3.000 έχουν έρθει για σένα, Λιλιάνα. Λογικό είναι. Γιατί είσαι τόσο αγαπητή στους φίλους σου. Γιατί. Τι κάνεις, δηλαδή, τι είναι αυτό που είναι το καλύτερό σου. Τίποτα. Είσαι απλά αυτή που είσαι. Και πώς θα πας με την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Είμαι ΜΕΑ. Α, όπα. Έχεις αφήσει τώρα. Τι είναι, παιδιά, δεν τα ξέρω τα παιδιά. Έχεις αφήσει άλλο το πόδι σου όσο ήρθες εδώ. Όχι. Όχι. Τα φρόντισα όλα και ήρθα. Τα φρόντισε όλα τα μωρά, τα βρέφη και ήρθε εδώ, παιδιά. Κάτα μου. Είναι προφανώς. Έτσι. Πόσο ωραίο πράγμα είναι κάθε μέρα να αντικρίνεις τη ζωή, έτσι. Σίγουρα είναι πανέμορφο. Και γι' αυτό και υπάρχει αυτό το φυσικό χαμόγελο τατουάζ στο πρόσωπό της Λιλιάνα. Η Νατάσα και η Σμαράγδα πάνε αμέσως στον επόμενο γύρο. Όχι, διαφημίσεις και μετά παίζουμε. Όμως έχουμε επιστρέψει και δίνω σήμα πράσινο φως στην κυκλοφορία. Παίζουμε δεύτερο γύρο. Έχουμε τρεις κοπέλες σήμερα μαζί μας, τη Σμαράγδα, την Νατάσα και την Λιλιάνα, μέσα στο χαμόγελο. Βέβαια, τη Σμαράγδα μόνο έχουμε γνωρίσει, η οποία δεν αφήνει τα άλλα παιδιά να παίζουν. Έτσι ήταν από μικρή μου. Το έχει πει η μάνα σου εμένα αυτό. Με πήρε τηλέφωνο τώρα που έμαθα ότι είσαι εδώ. Τι έκπληξη ήταν αυτή, μου λέει το παιδί μου και δεν με πήρε μαζί. Κοίτα να δεις τώρα, κάνε παιδί να δεις καλό, έτσι. Κάνε παιδί να δεις καλό. Σμαράγδα, εντάξει. Επειδή είσαι τέτοια, πρώτη θα παίξει τώρα η Λιλιάνα για να μάθεις μόλις η Τζούλια δώσει κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε μια λέξη η οποία θα σκεπάζει κάποιες οι οποίες είναι από κάτω της. Ομπρέλα.
Γιατί τη λέμε ομπρέλα, τη λέμε σεντόνι. Πάπλωμα. Κουβερνή. Κάτι, ρε Λιλιάνα. Καλά δεν το λέω. Πρέπει να είναι ομπρέλα. Κουβερνή μπορεί να είναι, κάτι. Λιλιάνα μου, οι λέξεις είναι τέσσερις. Η πρώτη είναι η κεντρική λέξη πάνω-πάνω, η οποία περικλεί νοηματικά βεβαίως τις άλλες τρεις από κάτω. Mm-hmm. Και είναι η πρώτη φορά, το λέμε συγκίνηση μετά από 15 λεπτά, σύν τις διαφημίσεις. Περίμενε στοϊκά, αλλά ήρθε η ώρα, Λιλιάνα. Και θα γυρίσει τώρα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Δυνατά, σε παρακαλώ. Δυνατά, βρε Λιλιάνα μου. Βαρύ και ξεκινάμε λάθος. Θα είναι πιο ελαφρύ, 65 ευρώ τώρα. Για το σίγμα. Μπράβο. Γύρισε άλλη μία. Δυνατά. Είδες τώρα που έχει αλαφρύνει. Είδες. Για ό,τι... να δω. Α, δεν, τα κορίτσια μου σήμερα εδώ δεν είναι. Είναι το 20άρικο. Για το κάπα. Κάπα. Κοσάρικο, κοσάρικο. Έχει 200άρια, 100άρια. Κατάλαβα. Και τίποτε τόσο χαμηλά. Έλα, ποιο είναι το γούρι σου, παίζουμε για να φέρουμε ένα μεγάλο ποσό. Δεν μπορεί να μην έχει ένα γούρι. Τι είναι. Είναι άνθρωπο, είναι αντικείμενο, έχει κάποιο γούρι, κάποιον. Το γιο μου. Έχει γιο. Και κόρη. Και κόρη. Α, πρόσεξε, το γούρι όμω είναι μόνο γιο. Είναι πολύ μικρό. Ελπίζω να μην ακούει η κόρη σου, να είναι πολύ μικρή, να μην καταλαβαίνει. Ακριβώς. Γύρισε. Γύρισε. Τα αναχαίρεσαι και τα δύο. Πάντω. Ναι, μου τύχαινε και εμένα αυτό όταν μικρή η κόρη μου. Αμάν. Το γούρι μου. Το γούρι σου είναι πάλι. Έπρεπε να πεις και τα δύο παιδιά. Ναι, εξηγήθηκε το κορίτσι. Δεν το το έκανα κι εγώ παλιά αυτό, αλλά μετά μεγάλωσε η κόρη μου και μου λέει: δεν κατάλαβα. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Εμένα ναι, τίποτα. Και έτσι τελείωσαν αυτά. Νατάσα, δεν το πιστεύω. Παίζει. Παίζει, Νατάσα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η Νατάσα ξεκινάμε 30 ευρώ στον κόκκινο δείκτη και μου λέει το πρώτο σύμφορο, το οποίο είναι. Το ταφ. Πολύ ωραία. Ξεκίνησε δυνατά. Θα μπορούσε να έχει χειροκοπήσει, να χάσει από το 0-0. Τίποτα να τάσσε, σε είδαμε τουλάχιστον. Έχουμε αποθανατήσει το πλάνο, το έχουμε κρατήσει. Οι δικοί σου όμω οι κοθοί πάνω πανηγυρίζουν. Μπράβο, να τάσσε, μερικοί φάνε φωτογραφίε. Όλα πήγανε καλά. Σπάραγδα. Μέχρι τώρα μα έχει βάλει τα γυαλιά σου. Ή έχω μοιοπία και δεν το ξέρω. Ή έχω μοιοπία και δεν το ξέρω. Σε βλέπω τέλεια. Έχει μοιοπία ή είναι φιγούρα. Έχει μοιοπία, είναι περιμετροπικό στιγματισμό. Α, γι' αυτό από αυτό θα έχω κι εγώ σπάραγδα γύρνα. Δεν μπορώ να βλέπω τέλεια. Τα 50 ευρώ. Καλό. Ποιο γραμματάκι. Το μη. Μπράβο σου. Σου αφήνω και το φοβερό γυαλί, μισό λεπτό. Α, ποιότητα. Θέλω να το βάλεις έτσι για μένα μόνο. Έλα ρε, κάνε μου τη χάρη. Λίγο έτσι. Να... τι το έφερες μαζί. Έλα ρε, εσύ. Εντάξει. Σου είναι τύπο. Είναι, έχει τύπο. Γύρισε. Θα το βγάλω. Είναι, παιδιά, δεν θέλει γιατί της λέει μαμά της, δεν σου πάει το γυαλί, μην το φοράς. Και ήρθε εδώ γιατί σου λέει: άμα δεν βλέπω τα γράμματα, τι θα κάνουμε μετά. Σε μαράκι τα βλέπει τα γράμματα και όχι μόνο τα βλέπει, τα βρίσκει κιόλα. Αυτό είναι καλό για σένα. Βέβαια στα ποσά δεν είμαστε, δεν είμαστε δυναμικοί. Να. Θα πω το νι. Άλλα 60 ευρώ. Στο λογαριασμό σου κι άλλη μια γυροβολιά για τον τροχό τη τύχη, μαράκι μου. Δώσ' του. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Μπράβο. Ποιο σύμφωνο. Το πι. Αυτό μάλιστα, γιατί πήρες άλλα 160 ευρώ και είχες και 160 και να μάνι μάνι πώς εκτοξεύεται το ποσό στα 3,20. Θέλω σε παρακαλώ τώρα να το σκεφτεί λίγο πιο όρημα και πιο σοβαρά, διότι μία λέξη η τελευταία τουλάχιστον ή και η προτελευταία θα έλεγα είναι χαρακτηριστικές. Σε έχουν βοηθήσει στο συλλογισμό σου να λύσεις το γρίφο, να βρεις την ομπρέλα. Μάλλον κάτι όχι, όχι ακόμα. Οι δυνατότητες σου είναι απεριόριστες. Μαρακά. Θα μπορούσε να κάνεις και μια άλλη στρατηγική, αλλά επιμένεις εκεί στα τριαντάρικα. Σε ακούω. Το Λάμδα. Λάμδα. Λευκωσία. Μπράβο. Πλέον μπορείς και να αγοράσεις φωνή, εντά, το ξέρεις. Τι σε αποσυντονίζει, πώς σε αποσυντονίζει το πεζό 108, το έχουμε βάλει μπροστά σου. Δεν το... λίγο. Το πεζό σε ενοχλεί εκεί που είναι. Όχι, ας φύγει. Να το πάω πιο πίσω. Θα το πάρει να φύγει, Στέλνη. Έχει δουλειά ακόμα. Έχει δουλειά ακόμα. Έλα, μαράγδα μου. Λοιπόν, θα αγοράσει από ό,τι κατάλαβα γιατί αλλιώς θα είχε γυρίσει. Ποιο. Το Α. Αυτοκίνητο, πεζό 108, τυχαία το είπα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, υπάρχουν 7 ολόκληρα αλφα και εγώ όσο η Μαράγδα κοιτά την Τζούλια να τα γυρίζει για να μαντέψει το γρίφο, ρωτάω το κοινό, το έχετε βρει! Α, το κοινό μας το έχει βρει, φαντάζομαι τι γίνεται στο σπίτι. Η κυρία Μαρία, η μαμά, το έχει βρει ήδη και την έχει πιάσει μια τεχυπαλμία και δεν ξέρω αν έχει καλό πιεσόμετρο, τα παίρνει πολύ από εσάς. Από μένα, από εσάς, καλύτερο. Εντάξει. Τώρα, θέλω να μου πεις εάν ανακάλυψες το γρίφο μας, διότι πολλοί άνθρωποι το έχουν βρει ήδη, χωρίς το δικό σου άγχος βέβαια, εσύ είσαι σε άλλη θέση. Άντε. Τι κάνουμε? Θα γυρίσω. Θα γυρίσει άλλη μία, το έχει βρει ακόμη. Θα γυρίσει γιατί θέλει ακόμη λίγο δουλειά, μάλλον στην πρώτη λέξη από ό,τι κατάλαβα. Α, να σου πω. Και ρολογάκι. Να σου πω. Για να μας φάσεις όλα τα ρολόγια, δεν έχετε εσύ δικά σας. Ο καλός σου έχει ρολόι. Έχει. Θέλει, ένα παλιό. Σκουριασμένο. Δεν έχει ένα φεστίνα καινούριο το οποίο θα το πάρεις εσύ ή αν βρεις ένα γράμμα. Το ρο. Ρο-λο-ι. Φεστίνα αξίας 207 ευρώ δικό σου, Μαράγδα μου. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πω ότι από ρολόγια ξεμείναμε, τα πήρε όλα η Σμαράγδα. Από λύσεις γρίφων όμως, πώς θα πάμε. Δυσκολεύεσαι. Το έχεις. Το έχω. Όπα. Δεν τη βλέπω όμως, ξέρεις, 100%. Είναι λίγο το έχω. Ναι, μέχρι να το δούμε. Μέχρι να το δούμε, λες, να το ακούσουμε, δηλαδή, να το επιβεβαιώσουμε. Ναι. Η λέξη, η κρίσιμη. Κρουαζιέρα. Είναι η κρουαζιέρα. Με τι συνδέεται λοιπόν η κρουαζιέρα? Με τα λιμάνια. Με τα λιμάνια. Τις διακοπές. Τις διακοπές. Και την καμπίνα. Και την καμπίνα. Αν η απάντηση είναι σωστή, τότε μεγαλώνεις το προβάδισμά σου. Το κάνεις. Το κάνεις, Μαράγδα. Η Σμαράγδα, η οποία δεν είναι ότι έφτασε τα 842 ευρώ σε δύο γύρους, είναι ότι θα σταματήσει να ασχολείται με ιατρικά εργαλεία, ανοίγει ορολογοποιείο, έχει ήδη τα δύο πρώτα κομμάτια, αλλά πώς το πας, είσαι σε καλό δρόμο για το μαγαζί. Η Σμαράγδα μου, εκμεταλλεύεσαι και τα τυχεία των συμπαιδιών σου, που δεν περιχύνουν γράμμα και είσαι και πολύ εύστοχη σε ό,τι λες. Καλή στρατηγική, αρκετή τύχη, όλα σου πάνε καλά. Από μένα να δούμε αν θα συνεχίσει αυτό στη λεξομαχία νούμερο 2, η οποία είναι για 100 ευρώ. Θα πρέπει να βρείτε μία λέξη, έτσι πως τη λέγαμε παλιότερα και έτσι πως τη λέμε τώρα, πριν και μετά. Πάμε. Πώς το λέγαμε παλιά και πώς το λέμε τώρα. Είναι πολύ εύκολο πλέον. Μισό λεπτό και να πάω να σταματήσω τη Σμαράγδα από τον κοπατά. Μισό λεπτό. Συνέχισε. Πάρ το, παιδί μου. Εντάξει, πες το, πες το. Να τα πω. Ναι, μη μας. Ένα κουμπί έχουμε. Νίσα Πάπια. Νίσα Πάπια. Για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρη. Για το δεύτερο ούτε εγώ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την πίεση του κουμπιού να μην πει. Εγώ το έκανα, αλλά αυτό έχει κάνει με την πρώτη. Γιατί δεν θέλει παιδιά δύναμη, θέλει τρόπο. Έτσι θέλει ένα κλακ, ένα βελίδινο άγγιγμα. Έτσι, μπράβο. Το οποίο θα σου φέρει άλλα 100 ευρώ και θα σε ανεβάσει τα 942 κορίτσια. Νατάσα Λιλιάνα. Τώρα είμαι μαζί σα, απροκάλυπτα. Πότε επιτρέπουμε αυτό στη Σμαράγδα? Δεν το λέει στη μάνα τη, έρχεται κρυφά, ξεπορτίζει, θα βρω τον πελάω εγώ μετά. Έτσι. Και θα με πάρει μάνα μου πει, δεν μου λε Πέτρο, σε σένα είναι μέχρι το βράδυ. Κατάλαβε, τα έχω εγώ άλλα. Δεν θέλω τέτοια. Νατάσα παίζει πρώτη στον τρίτο γύρο. Ο οποίος θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Α, τα τέτοια. Ζούλια, ψάξε μας με μια κατηγορία, σε παρακαλώ, για τη φίλη μου την Νατάσα που παίζει πρώτη με τα φοβερά μάτια. Θα ψάχνετε για μια παροιμία. Παροιμία. Στον πίνακα η παροιμία, Νατάσα εμφανίστηκε, γύρνα τον τροχό, φέρε 200 ευρώ με τη μία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέω και με τη μία. Όλα ή τίποτα για την Νατάσα. Εντάξει, είναι πρόημο το να πούμε ότι είναι καλό σε αυτό το σημείο, αλλά παίζουμε ένα σύμφωνο αρχικά για 45 και στη συνέχεια θα πούμε τα καθέκαστα. Το σίγμα. Αυτό όλα που βλέπεις είναι 45 άρια και είναι τα πρώτα σου χρήματα εδώ που βγάζεις τον τροχό. Και πώς νιώθεις γι' αυτό, μετά από 20 λεπτά έβγαλες επιτέλους κάποια, ένα ποσό. Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω από 100, αυτό δεν έχει σημασία τώρα γιατί έχεις ξεφύγει, Μαράγδα. Θέλω να μου πεις εάν είναι επιθυμία σου να συνεχίσουμε να λέμε γράμματα χωρίς να γυρίζουμε τον τροχό για 45 ευρώ μέχρι να το λύσουμε όλο ή μέχρι να χρεοκοπήσουμε, γιατί να χάσουμε να χρεοκοπούμε,
ή αν θέλεις να μου πεις τίποτα και ξαναγυρίζεις. Ξαναγυρίζω. Έλα Νατάσα, πάμε βαλί. Η Νατάσα έκανε την αρχή, παιδιά. Ήτανε μην πάρει φόρα. Τώρα που πήρε φόρα... Ρε Νατάσα, 20 ευρώ ρε Νατάσα. Μη. Ναι. Είμαστε κανένα 800 πίσω. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Νατά, βρε Νατά, σας έχει πάρει από κάτω, ρε Νατάσα. Πάλι 20. Το κάπα. Κυργιστάν. Μια χώρα που κανείς δεν θέλει να πάει ποτέ, είναι πανέμορφη. Όχι, αλλά το θέλω, γιατί θέλω να πηγαίνω στις χώρες που δεν πηγαίνουν οι άλλοι. 175 Νατάσα, ξέρεις τι φταίει. Δεν του δίνεις μια δυνατή, έτσι μια αμπρατσωμένη. Έλα, Νατάσα, έλα. Αυτό είναι. Άμα, τι το πα. Τώρα που πήρες την πρατσωμένη σου φόρα, κρεοκόπησες. Θα πεις τι χάσαμε, 175, δεν χάσαμε και πολλά λεφτά. Αλλά χάσαμε τη φόρα που είχαμε πάρει. Πρες Μαράγδα, πάλι εσύ. Α, 2-2. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Από τη χρεοκοπία το χάνεις τη σειρά σου. Κοίτα το γατόνι που το θυμήθηκε αμέσως δεύτερη ευκαιρία. Δώσ' του. Δυνατά, πάμε παιδιά. Το ταφ. Ταφ, παρακαλώ. Μπράβο σου. 3 ταφ, 90 ευρώ για σένα. Στην παροιμία που βρίσκεται στον πίνακα και σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Σμαράγδα, δεν σε φτάνουν τα χρήματα για τίποτα άλλο πέραν του να γυρίσεις. Α, δεν τα πάμε καλά. Ναι, κι άλλο ρολό. Θα τα ανοίξει το κατάστημα. Σμαράγδα μου, εάν κερδίσεις, αν βρεις και αυτό το σύμφωνο, θα σου δώσω κανονικά ένα παιδικό ρολόι θα έπρεπε, αλλά στο αφήνω πάνω, σου θέλεις αντρικό, γυναικείο, ό,τι θέλεις. Τι θέλεις. Έλα. Εάν βρω. Για τη μαμά. Για τη μαμά. Να πω πρώτα το σύμφωνο και να το δούμε μετά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σωστό κι αυτό. Το πι. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν και δύο πι. Της πράτης και ένα μικρό ποσό, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το ρολόι, εάν κερδίσεις, πάει πού. Πού πάει, ξεκινάει από μα και τελειώνει σε μα. Στη μαμά. Στη μαμά, βέβαια. 165 ευρώ. 3 ρολόγια. 3. Μαράγδα, 2,75 συνεχίζεις. Έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις ένα φωνήεν. Εννοείται θα φέρεις 20 ευρώ, το πολύ 30. Εντάξει, 20. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχω αμφιβολία πλέον. Το ρο. Ραπανάκι για την όρεξη. Δεν χάνει γράμμα, παιδιά. Δεν χάνει γράμμα. Και να σε ρωτήσω, είναι τελείως τυχαίες οι επιλογές σου μέχρι στιγμής. Δηλαδή... Το έχω βρει. Όπα, δεν το λέει, το έχω βρει. Και κάνει, κοίτα να... Μάλλον όχι, όχι, θα αγοράσω φωνή. Οπότε, ένα μεσή. Για να το σιγουρέψεις. Θα αγοράσω το μικρό. Μπράβο. Τζούλια, θες βοήθεια να έρθω να γυρίσω κανένα. Άμα θέλεις. Έλα, είναι πολλά παιδιά. Πάω κι εγώ να βοηθήσω λίγο Τζούλια Νόβα, γιατί δεν γίνεται τώρα. Έλα, έλα, εσύ τα χαμηλά. Τα έχει βρει όλα. Τα χαμηλά εγώ, ορίστε αυτό από μένα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό από μένα και αυτό εγώ, Τζούλια. Θα τα πάω και αυτά. Γύρω εσύ. Εντάξει. Που είναι για το ύψο. Τα δικά μου είναι τα πιο ψηλά. Τελείωσε. Μη λέει ότι δεν βοηθάω. Μη λέει ότι δεν βοηθάω μετά. Το καλό μου το παιδί. Κάνω όλες τις δουλειές σπίτι μόνη μου και στον τροχό της τύχης. Να ορίστε, βοήθησα κι εγώ. Να έρθεις στο σπίτι και να μου σιδερώσεις, μαγειρέψεις. Έλα, το έχω τρένει τώρα. Έλα, έλα, μαζέψου. Σμαράγδα, 2,15 είναι πάλι ένα μικρό ποσό, αλλά πάλι σε κρατά πρώτη και χωρίς να επιτρέψεις ούτε στη Λιλιάνα ούτε στην Νατάσα να λύσουν έστω και ένα γρίφο. Και σου θυμίζω ότι αυτός ο γύρος είναι μπόνους. Άρα, 2-2,15. Το λες? Ναι. Πες το. Πάρτον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Πάρτον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Εάν είναι αυτό, παίρνεις 415 ευρώ και τρίτο ρολόι. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Λεξομαχία 150 ευρώ. 150 είναι λίγα για να πλησιάσετε τη Σμαράγδα. Ωστόσο, είναι ένα ωραίο έναυσμα για να παίξετε πρώτες στον επόμενο γύρο. Έτοιμες και έτρις. Πάμε, κοριτσιά. Μπάζερ στο χέρι, μάτια στην Τζούλια και στον πίνακα φυσικά. Αντιστοιχίες. Στον πίνακα οι λέξεις. Το κλάξον δίνει το σύνθημα.
αντίστοιχες λέξεις. Ήδη εμφανίστηκε η δεύτερη. Αυτή τη φορά είναι πιο γρήγορη. Νατάσα, η οποία με περηφάνεια. Ναι, πες το, θα είναι τα πρώτα σου χρήματα. Πες το. Έδρανο βουλή. Έδρανο βουλή. Και είναι συγκλονιστική στιγμή, γιατί η Σμαράγδα έχει αποτυπωμένο στο πρόσωπό της το να χάνει ένα γύρο, παιδιά. Δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ η Νατάσα κατάλαβε ότι πρέπει να σπάσει το κουμπί για να κερδίσεις. Το σπάσες. 150. Τέταρτος γύρος, λοιπόν. Νατάσα. Φίλη μου, Νατάσα. Έρχομαι δίπλα σου γιατί τώρα είναι ο πιο σημαντικός γύρος για να μπείτε στο κόλπο, διότι κοιτώντας τον τροχό τη βλέπεις 500. Φαντάσουμε ένα 500 και 3-4 καλές επιλογές. Τι έχει να γίνει? Έχει να γίνει της ανατροπής, Τζούλια κατηγορία. Παίζει η Νατάσα μας. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από ιστορία ή μυθολογία. Γυρίζεις. Καλή επιτυχία. Δυνατά το τροχό. Πάει για το καλό, παιδιά. Να το. Ναι, μπράβο. Επιτέλους. Επιτέλους 200. Τέσσερις γύροι για να δούμε ένα 200. Σίγμα. Έχει. Έχει δύο. Μπράβο σου. Να τα πρώτα 400 ευρώ σε αυτό το γύρο. Το έχεις βρει. Αμάν. Όπα. Όπα. Εδώ αντιμετωπίζω κάτι φοβερό. Έχω τη Λιλιάνα που μου λέει το βρήκα. Έχω τη Σμαράγδα που μου λέει και εγώ το βρήκα. Και έχω την Νατάσα, η οποία μπορεί να μην το βρει και αλλά παίζει. Καλύτερο. Καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και να το έχεις βρει δεν σε συμφέρει, διότι είσαι πάρα πολύ πίσω, όπως και η Λιλιάνα βεβαίως. Οπότε θέλεις τα ποσά. Για να σε δω τώρα, μετά το 200, τι ακολουθεί? Ένα ταπεινό 20. Και σύμφωνο. Έχεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Μη. Δεν το πρόλαβες. Αλήθεια. Ήσουν εκτός χρόνου. Από την ώρα που σας δίνουμε το λόγο για να πείτε το σύμφωνο, υπάρχουν μόλις 5 δεύτερα, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Σμαράγδα, μου είπες ότι το έχεις βρει. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Πώς θέλεις να κινηθείς, λοιπόν? Θα γυρίσω. Σμαράγδα μου, δυνατά, για ένα μεγάλο ποσό. Και πιο μεγάλο το 500 δεν υπάρχει. Μπράβο! Για κάθε γραμματάκι που θα βρεις, 500 ευρώ. Πάρα πολύ τυχερή. Το λάμδα. Για να χαμογελάς έτσι, κόρη της κυρίας Μαρίας, θέλω να σου πω πως το λάμδα μάλλον δεν θα υπάρχει μία, αλλά δύο φορές. 1000 ευρώ. 1000. Ρωτώ. 1000 είναι καλά, τα αφήσω. Ναι, θα το πω. Είπα. Ιστορία ή μυθολογία είναι η κατηγορία? Είναι μυθολογία. Είναι μυθολογία. Το χρυσόμαλο δέρας. Είναι το χρυσόμαλο δέρας. Άνευ του Ιάσου, να φαντάζομαι, έτσι. Εάν είναι αυτό, άλλα 1000 ευρώ και έχουμε φαβορί μεγάλο. Έτσι. Η Σμαράγδα είναι κυρίαρχος. 2.357 ευρώ. 2.357 ευρώ είναι κυρίαρχος. Μετά τις διαφημίσεις δεν ξέρω αν μένει χρόνος για να ανταπεξέλθουν η Νατάσα και η Λιλιάνα. Ίσως και να υπάρχει τέτοιος χρόνος. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι να σφυρίξει λήξη τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω, κυρία Μαρία μου, μητέρα της Σμαράγδας, ότι η κόρη σας πολύ κρυφά, το λέω γιατί τώρα έχω πάτημα να το πω, άνοιξε την πόρτα και έφυγε από το σπίτι. Και πού ήρθε στον τροχό? Αφού το έκανε η κόρη σου, μπορείς και εσύ, κυρία Μαρία μου, να έρθεις. Πάρε πληροφορίες από την Τζούλια. Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα μας καλέσετε στο 211 18 78 001 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.telestar.gr, κάθετος TV, κάθετος τροχός. Σας περιμένουμε! Ελάτε! Η μάνα σου, πες το! Την άλλη φορά θα σε πάρω μαζί μου. Ναι, μαμά, μαζί την άλλη φορά, από αυτό να διαφημίσεις. Έχουμε εδώ αυτό το κορίτσι σήμερα. Το οποίο κορίτσι και το θέλει τύχη, αλλά είναι και πολύ δυνατή στο να λύνει γρίφους. Τους δίνει με 2-3 γράμματα άμα χρειαστεί. Και αυτό της έχει φέρει 2.357 ευρώ στην τράπεζα. Αυτά θα γίνουν δικά σου
Εάν αντέξεις λίγο ακόμη στην πρώτη θέση. Θέλω να ξέρεις ότι σε βρήκαν αρκετά πράγματα. Η μοίρα σου τα έφερε έτσι, δηλαδή χάλια. Υπάρχει κάτι πιο βαρύ ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτά τα λεφτά. Παίζεις και πρώτη πάλι. Γιατί είναι η σειρά σου να παίξεις στο πέμπτο γύρο. Κατηγορία πέμπτου γύρου. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο θα έχει σχέση με επιστημονική φαντασία. Βέβαια. Θα είναι ταινία, βιβλίο, δεν ξέρω κάτι άλλο. Κάτι που τρελαίνονται παραδοσιακά, να και οι λέξεις, κάτι που παραδοσιακά, Τζούλια, τρελαίνονται οι γυναίκες για επιστημονική φαντασία. Κοίτα τη Μαράντα, στεναχωρημένη, η Νατάσα δεν ξέρει από πού τη ήρθε και η Λιλιάνα γελάει από νευρικότητα. Δεν έχουν ιδέα. Μράγδα μου, γυρίζεις πρώτη και προσπαθείς να κρατήσεις την διαφορά, την τεράστια διαφορά την οποία έχεις από τις αντιπάλους σου. Και επιπλό τυνιακός, παρακαλώ. Ελληνικά έπιπλα tinyakos.gr. Μία δωρε επιταγή 250 ευρώ σε περιμένει. Το σίγμα. Σίγμα, παρακαλώ. Σου λέμε σιφινιέρα. Η δωρε επιταγή είναι δική σου. 250 ευρώ για να επιλέξεις έπιπλα από το site tinyakos.gr. Νομίζω ότι ξεκίνησες πολύ ωραία. Θα συνεχίσεις. Με ένα σύμφωνο, αρχικά, για να σου δώσουμε και δώρο ένα φωνή. Το ταφ. Τιρμπουσόν. Δύο ταφ, τρία ταφ, τέσσερα ταφ. Σου δίνουν τα ψηλά, γιατί όσο η Τζούλια γυρίζει, εγώ θέλω να σκεφτείς, Μαράγδα μου, ποιο είναι το φωνή που κέρδισες δωρεάν και το λες τώρα. Το όμικρον. Όμικρον, Ορέστης. Και όμικρον έχει. Προσπαθώ να σκεφτώ κατά τη διάρκεια 5 γύρων και 3 λεξομαχιών αν έχεις ακούσει ποτέ τον ήχο. Γιατί πως σου ζέρεις. Ποτέ δεν έχεις ακούσει αυτόν τον ήχο, έτσι δεν είναι. Δεν έχεις χάσει γράμμα. Σμαράγδα, 4.50, σε ακούω. Θα γυρίσω. Τα έχει κερδίσει όλα. 200 δεν έχει φέρει και ούτε θα φέρει. Το ρο. Απ' όλα. Και τρία. Όχι, είναι μια σπάνια περίπτωση, εγώ οφείλω να το πω αυτό. Το να πετυχαίνεις όλα τα γράμματα, προφανώς και είναι θέμα τύχης, αλλά τώρα θα μου πει το έχω βρει. Τις τρεις. Α, σε βολεύει αυτό για την ώρα. Γιατί εσύ εξαφανίζεις γράμματα, άρα δεν περισσεύουν χρήματα για τα κορίτσια. Παρακαλώ. Θέλεις μήπως να αγοράσεις φωνή, αντί να γυρίσεις. Και πενιντάρικο για το γράμμα που θα μου πεις. Το πι. Πι. Έτσι, μπράβο. Άλλα 50 ευρώ. Έχεις 560. Τι κάνεις, Μαράγδα, τώρα. Θα αγοράσω το αλφα. Το αλφα, γιατί η επιστημονική φαντασία σε ζορίζει λιγάκι. Πόσο αλφα έχει ο γρίφος μας. Το να μην έχει κανένα, το αποκλείω για τη Σμαράγδα. Η Σμαράγδα είναι ικανή να πει και ξένο γράμμα και να το έχει μέσα. Ναι, σε τέτοιο επίπεδο. Σμαράγδα, 460 ευρώ. Το αλφα ήταν αυτό που σε οδήγησε στη λύση. Όχι. Θα ξαναγυρίσεις. Τι άλλα είδες. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνεις. Ναι. Τονί. Ναύπλιο. Μπράβο σου. Υπάρχουν και τέσσερα. Τώρα, σοβαρά μιλάς. Το... Δεν το... Έχεις βρει στην τύχη. Όχι. Όλα. Όχι, όχι. Τίποτα. Τα δύο πρώτα δεν τα ξέρω. Τα δύο πρώτα δεν τα ξέρεις. Να αγοράσουμε κανένα φωνή αν θέλουμε. Θα αγοράσω το έψιλο. Υπάρχει και έψιλον και υπάρχει δύο φορές τη λέξη που δεν ξέρεις. Τη δεύτερη. Σε βοήθησε. Σμαράγδα, τίποτα. Το βρήκε. Προφανώς είναι κάτι, κάτι που σου είναι άγνωστο, έτσι δεν είναι. Είναι άγνωστο. Πρέπει να γυρίσεις ή να αγοράσεις άλλο ένα. Θα γυρίσω άλλη μία. Άλλη μία θα γυρίσει. Το ξέρει ο κόσμος. Ακούστηκαν μόνο αντρικές φωνές. Για άλλα 15. Εντάξει, δεν έχει σημασία το ποσό. Το λάμδα. Το έχει και το λάμδα. Το έχει και το λάμδα. Θα αγοράσω ένα φωνή. Ένα φωνή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν γνωρίζεις τι κρύβεται πίσω από τις δύο πρώτες λέξεις. Το γιώτα. Βοηθάει. Ούτε. Τι ήθελες. Μα εκεί που το ήθελες. Δηλαδή είναι κάτι. Όχι, το ήξερα αυτό. Το ήξερε αυτό. Είναι κάτι τέτοιε στιγμέ που μου έρχεται να κάνω. Αυτό. Οπότε, τι θα κάνει τώρα, θα γυρίσει.
Θα γυρίσω άλλη μία. Θα γυρίσω άλλη μία, λοιπόν. Είναι τρομερό, παιδιά. Αυτά που εμείς θεωρούμε εύκολα, κάποιος παίκτης που έχει βρει τα πάντα πριν το θεωρεί δύσκολο. Και η Σμαράγδα αυτό συνάντα τώρα. 30. Έλα, Σμαράγδα. Το κάπα. Εντάξει, να νιώσει και εσύ το συνέστημα του να χάνει ένα γράμμα. Χρειάστηκαν 43 λεπτά για να χάσει γράμμα η Σμαράγδα. Λιλιάνα, ξέρεις ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και η διαφορά που σας χωρίζει από τη Σμαράγδα δεν είναι μεγάλη, είναι 2.300 τόσα. Τίποτα. Θέλεις να το λύσεις, να κάνεις μια εντυπωσιακή έξοδο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Είναι το μόνο που δεν ξέρω. Ρε συ, Λιλιάνα, θα γυρίσεις λοιπόν. Δεν είμαι φαντασία. Δεν είσαι τη φαντασία. Ο γιος σου πόσο χρονών είναι? 3,5. 3,5. Περίμενε κανένα χρόνο και θα το ξέρεις και εσύ αυτό. 50 ευρώ. Το μη. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι... Το ξέρω το υπόλοιπο, αλλά... Εντάξει. Εγώ έχω υποψιαστεί μόνο την τρίτη λέξη. Έχω μια αίσθηση, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι έτσι πολεμική φύσεως. Δεν ξέρεις και εσύ τα πρώτα. Εδώ είμαστε, γυρίζεις. Αναγκαστικά μέχρι να πετύχετε γράμμα. Θα κάνω μια προσπάθεια. Μια απόπειρα δικιά μου. Τελείως, δικιά μου, αυτή είσαι. Το δεύτερο το ξέρεις, είπες. Το κάτω, καλά, το ξέρουμε όλοι γιατί είναι. Ναι, το τελευταίο. Λοιπόν, εντάξει. Παρακαλώ να κλείσει η μουσική. Είναι σημαντικό να σε βλέπω να κερδίζεις ένα γρίφο για το γιο σου, ρε παιδί μου. Πες το. Ντάρι Φέιντερ, πόλεμος των άστρων. Είπες Ντάρι Φέιντερ, πόλεμος των άστρων. Αυτό ήταν ο Γιάννης Πάριος στον πόλεμο των άστρων. Ναι, ναι. Προσπάθησα όμως. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ο Γιάννης Πάριος την ώρα που έβλεπε το Luke Skywalker. Και του είπε Ντάρι, Ντάρι. Νατασά, θέλει να το πεις. Θέλει να κάνεις απόπειρα. Ναι, καλύτερα. Έλα, γύρισε και τον τροχό μέχρι να σου έρθει μια έμπνευση. Δεν είναι ο Ντάρι. Ντάρι. Ναι, θα ήταν διπλό το Ντάρι για να τον πετύχουμε. Για 20 ευρώ μου λες το σύμφωνο το οποίο είναι ποιο. Χ. Το Χ. Λες, πρέπει να βρούμε ένα παράξενο να πούμε. Δεν είναι ούτε αυτό. Τόση ώρα που γυρνούσαμε, μήπως εσύ κατάλαβες τι γίνεται. Ούτε. Θα κάνω μια προσπάθεια. Θα κάνει μια προσπάθεια. Πες το. Νταρθ. Νταρθ. Το τελευταίο γράμμα είναι το θ. Φι. Φάνης. Φι. Νταρθ. Ναι. Φάνης. Φέιντερ. Φέιντερ. Με φι πάλι. Νταρθ Φέιντερ. Γιατί είπες το φι να τελειώνουμε. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι και... Πόλεμος των άστρων. Πόλεμος των άστρων. Darth Vader. Όχι. Άμα. Δεν το βρήκαμε. Γύρισε. Έλα, Μαρ, κάνε μια απόπειρα κι εσύ. Έκανες. Κάνε άλλη μία. Πιο καλή από τον Μάριο. Α, τι ωραία. Το Φίτα. Θανάσης. Το Φίτα. Ναι! Επιτέλους! Δεν είναι Ντάρι. Είναι Ντάρθ. Μα τη σκοτεινή δύναμη των Σιθ. Πες μου σε παρακαλώ το γρίφο, το ξέρεις. Πες μου και ένα φωνή. Ναι, ένα φωνή. Τώρα που γίνει. Το Μέγα. Θες το Μέγα. Ο Μέγα, παρακαλώ. Θα το πω. Θα το πεις, ρε θηρίο. Α, θα προσπαθήσεις. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Για ένα γράμμα κάνουμε όλη αυτή την ιστορία. Πρόσεξε. Θέλω να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη. Πιανού. Η δύναμη του σύμπαντος. The Force. Use the Force. Πες το. Darth Vader, πόλεμος των άστρων. Η δύναμη δεν είναι μαζί σου. Το περίμενα. Αχ. Δεν το ξέρω. Νατάσα. Έλα, στην τύχη θα το πω. Στην τύχη. Μ' αρέσει ότι ψάχνουμε ένα μόνο γράμμα. Μου αρέσει ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια μας. Το ξέρω ότι έχετε τερνάθει. Αλλά θα έπρεπε να βάλουμε το ημερολόγιο της Bridget Jones. Δεν ήταν τόσο φαντασίας. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια αλήθεια. Πες το. Darth Vader. Πόλεμος των άστρων. Χρησιμοποίησε τη δύναμη. Use the Force. Use the Force. Έλα, έλα. Use the Force. Darth Vader. Πόλεμος των άστρων. Ναι! Αχ, αυτό το βήτα. Και να πω ότι ξεχνιέται εύκολα τέτοιο άντρα 3-4 ύψο. Δεν το ξέρω τον κύριο. Μαύρα ρούχα από πάνω μέχρι κάτω, μία μασκάρα να με το συμπάθειο και φωνή. Να τόσο, έβγαλε 200 ευρώ. Κυρίε και κύριοι, τα γορίτσια μα δυσκολεύτηκαν λίγο. Μην γελά εσύ τώρα και σε βλέπω πονηρέ που γελά. Άμα σου βάζαμε 20 μόδα, θα το έβρισκε. Αυτό είναι, κυρίε και κύριοι, κανεί δεν ξέρει τι τον περιμένει στον τροχό εκτό από τη Σμαράγδα που ήξερε ότι αν αφήσει τη μαμά σπίτι θα έρθει εδώ και θα κερδίσει 200. Τι λέω, 2, 357, 200.
200 ευρώ για πρωινό. Δώσε μου ένα λεπτό, έλα μαζί μου να χαιρετήσουμε την Νατάσα, η οποία έλυσε το τελευταίο γρίφο τουλάχιστον, τον Darth Vader. Συγχαρητήρια, Νατάσα. Ήταν μια προσπάθεια απέναντι σε μια παχταρού που δεν γινόταν τίποτα. Και την Ηλιάνα μας. Ευχαριστώ. Χωρίς να μείνετε εδώ, πάμε. Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Όχι απλά πήγες καλά, πήγες τέλεια. Έβγαλες στο χέρι, είναι δικά σου, 1.820 ευρώ και έχεις πάρει και 3 ρολόγια για να ανοίξεις το μαγαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι μας έχεις βάλει τα γυαλιά, παρότι δεν τα φόρεσες τα γυαλιά σου, δεν σου χρειάστηκε τελικά. Ναι. Οπότε τα κρατάω εγώ, γιατί μέχρι στιγμής, όσο δεν τα φοράς, σου φέρνει γούρι. Ναι. Το εύχομαι και για τον τελευταίο γρίφο. Καλή επιτυχία. Ο τροχός της τύχης σταματά. Για τελευταία φορά απόψε στο νούμερο 17. Μου δίνεις φάκελο, σου δίνω τα γυαλιά σου και τώρα πάμε αμέσως στο πιο κρίσιμο σημείο. Εδώ που μόνο η Τζούλια ξέρει την κατηγορία για την οποία θα δώσουμε την τελευταία μάχη. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι αντίθετα. Άρα, έχουμε δύο λέξεις αντίθετες σε μία με την άλλη και 9 γράμματα να βάλουμε συνολικά. Ξεκινώ δίνοντάς σου το λάμδα, το π, το σίγμα, το ταφ και το αλφα. Θέλω να δω, όπως όλοι, εσύ βεβαίως, εάν υπάρχουν κάποια από αυτά τα 5 γράμματα. Υπάρχει ένα αλφα. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Ωστόσο, δεν το βάζεις κάτω, γιατί μπορεί οι δικές σου επιλογές να είναι όλες εκεί. Και έχουμε συνολικά 4. 3 σύμφωνα, 1 φωνή, ξεκινάς με τα σύμφωνα. Το μη, το νη. Νη, όπως λέμε, νικόδημος. Και φυσικά, άλλο ένα σύμφωνο, το οποίο είναι το... Το ρο. Το ρο. Το είπες με πυγμή. Και εύχομαι να υπάρχει και το ρο. Έχει απομείνει μία επιλογή. Ανάμεσα στα φωνήεντα, ποιο είναι αυτό που επιλέγεις? Το όμικρον. Όμικρον. Να τα δούμε όλα. Υπάρχουν. Μπράβο. Μπράβο. Όλα υπάρχουν και το όμικρον και αυτό. Και έχεις 10 δευτερόλεπτα από τώρα. Αντίθετα. Μουρμουρίζω, φωνάζω. Μουρμουρίζω, φωνάζω. Μπράβο ρε κοριτσάρα. Μπράβο ρε κοριτσάρα. Είσαι μεγάλη παίκτρια. Είναι μεγάλη παίκτρια! Είναι η Σμαράγδα! Δεν είχα καμία αμφιβολία! Δεν είχα καμία αμφιβολία! Μπορεί να... Κυρία Μαρία, η μαμά, η μαμά, η μαμά, η μαμά, που μας βλέπει η μαμά από το σπίτι και φέρνει γούρι. Και είναι η άνθρωπή σου εδώ, η μαμά δεν είναι εδώ σίγουρα. Okay. Είναι κάποιος που πρέπει να κρύψουμε. Ο φίλος δεν το βλέπει να μην το δει η μαμά. Όχι. Είναι η αδερφή μου και ναι, η κολλητή μου. Να έρθουνε, παρακαλώ. Η κολλητή, βεβαίως, και η αδερφή να έρθουν εδώ. Έλα, να τα γούρια, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Για έλατε. Για έλατε, για πέραστε από εδώ. Για έλατε, φιλήστε και αγκαλιάστε, γιατί κάποιο θα κεράσει σήμερα. Ορίστε, αυτό είναι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, κορίτσια, δίπλωμα έχει καμία από εσάς? Τέλεια. Αλλά να σας πω κάτι, και ας μην είναι το πεζό 108, δεν σας χαλάει, νομίζω, διότι μέχρι στιγμής το ποσό είναι 2.357, 1.820 μετρητά και 3 ρολόγια, 1, 2, 3. Ένα στη μαμά είπαμε. Εννοείται. Κυρία Μαρία, η κόρη σου ήρθε και το πήγε μέχρι το τέλος. Κατάφερε να βγάλει 2.357 συν 2.000 ακόμα! Σύνολο 4.357, μέσα στα οποία και 3 ρολόγια! Τι να πούμε, τι να πούμε! Λοιπόν, μπορεί το πεζό να μην το πει, είναι το μόνο που σου ξέφυγε. Να ξέρεις το πεζό, αλλά φεύγεις από εδώ, αρχόντσα κυρία, 3.820 ευρώ και 3 ρολόγια! Δεν μπορώ να πω κάτι, θέλω να κλείσει σήμερα εσύ αυτή την εκπομπή, κοιτώντας τα μάτια τη μαμά, μαμά Μαρία, να της πεις πως ήρθες, τα πήρες
γιατί η μαμά, όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Καλό βράδυ! Καλό βράδυ! Μπράβο ρε, κοριτσάρα! Καλό φάγωνα, ξέρετε! Να πάρει για να πάει το